Ladies and gentlemen, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, με υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά. Θα τα λέω κάθε μέρα, διότι λίγες μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά, για να πάμε στην παραμονή των Χριστουγέννων. Μία, δύο, τρεις μέρες και έφτασε η παραμονή Χριστουγέννων. Είναι από τις μέρες εκείνες που πραγματικά εμένα μου αρέσουν πιο πολύ. Η παραμονή των Χριστουγέννων και τα Χριστούγεννα. Δεν τρελαίνομαι τόσο για την Πρωτοχρονιά, πρέπει να σας το πω. Θα τα πω όμως και εν καιρό όλα αυτά. Αλλά για την παραμονή των Χριστουγέννων πραγματικά τρελαίνομαι πάρα πολύ. Και όπως σας είχα προειδεάσει, η εβδομάδα αυτή θα κλείσει πολύ εορταστικά, με πολλά δώρα, με πάρα πολύ κέφι, με πολύ ωραίους καλεσμένους και πάρα πολύ ωραίες προτάσεις. Πριν όμως θέλω να πω ότι δεν μπορεί καθημερινά το εορταστικό μας τραπέζι να μην περιέχει αυτά τα οποία δεν πρέπει να λείπουν από κανένα τραπέζι. Δηλαδή ο κουραμπιές, το μελομακάρονο, το άκρος πραγματικά εορταστικό γλυκό των ημερών, με αποξηραμένα φρούτα, με πάρα πολύ ωραίους ξύριους καρπούς μέσα. Να τα βλέπουμε αυτά εδώ ακριβώς από στα μάτια λετρά τον αρτοποιό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βεβαίως δεν υπάρχει εορταστικό τραπέζι, δεν υπάρχει εορταστικό γεύμα, γλυκό, ό,τι θέλεις και ό,τι φανταστείς, αν δεν έχει μέσα έστω και μία μικρή δόση από μέλι. Γι' αυτό δύο σούπερ τυχεροί από εσάς και για σήμερα, οι τελευταίοι αυτής της εβδομάδας θα κερδίσουν από ένα σετ, δηλαδή αν το θέλεις, το αγαπημένο μέλι μάνης τόσων χρόνων που γνωρίζουμε και αγαπάμε από το ελληνικό μέλι, αλλά και ένα μέλι μάνης με κρόκο κοζάνης και με μαστίχα χείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν γίνεται σπίτι να μην υπάρχει το μέλι. Και για σήμερα λοιπόν, δύο σούπερ τυχεροί από εσάς θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Real ή στο Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης, θα κερδίσετε μέλι μάνης και ένα μέλι με κρόκο κοζάνης και μέλι μάνης ο δεύτερος νικητής μας με μέλι με μαστίχα χείου. Γιατί θα σας μελώσω, θα σας γλυκάνω και θα σας παρουσιάσω το Σπύρο Μπιμπίλα και την Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου από το ηθοποιό Σημαίνει Φως, που σήμερα είναι couple in red, παρακαλώ. Ντυθήκαμε. Συνεννοηθήκαμε. Ναι. Ντυθήκατε ορταστικά. Ναι. Σήμερα είστε για φωτογραφία. Είπαμε να κάνουμε σετάκι με το ωραίο σου δέντρο. Έπρεπε τώρα να σε βάλω πάνω στην κορυφή του δέντρου. Α, για την κορυφή. Και να μιλάς από εκεί για την κορυφή. Ναι, αλλά εμείς... Είσαι γεννημένος κορυφή. Εμείς συνεννοηθήκαμε για το κόκκινο των γιορτών, αλλά δεν ξέραμε ότι και το δεντράκι θα έχει τόσο πολύ κόκκινο. Ναι, γιατί κοίταξε. Θέλαμε στην αρχή να το κάνουμε λίγο σε αποχρώσεις του χρυσού, του μπες και λίγο μαύρο. Αυτό θα πήγαινε στο πιο κλασικ, αλλά λίγο πιο normal. Όμως τα Χριστούγεννα χωρίς κόκκινο χρώμα, άλλωστε είναι τυχαίο που και ο Άι Βασίλης, το κόκκινο είναι αυτό. Το κόκκινο είναι το χρώμα της χαράς. Ήθελα λοιπόν να δώσω πολύ χαρά. Οπότε δεν ήθελα. Στο σπίτι μου έχω βάλει μόνο χρυσά, έχω βάλει μάρμαρα, γρανίτες κτλ. Ναι, μα έχω γεννηθεί για ανάκτορα. Το δέντρο όμως έγινε πιο μπιμπιλίκ. Ναι, το δέντρο είναι σπίτι μπιμπιλίκ. Το δικό μου σπίτι είναι ανακτόρου. Λοιπόν, εσύ όμως φέτος δεν έβαλες δέντρο. Είναι η πρώτη χρονιά που δεν το στόλισε αυτό το τρίμετρο. Εάν το αποφασίσω, μπορεί να το στολίσω και μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, καλά, το κάνεις εσύ, είσαι λίγο χρονισμένος. Όχι, δεν έχεις κάνει να το στολίσεις μετά. Έχεις κάνει να το αφήσεις από Χριστούγεννο σε Χριστούγεννο. Όχι, από Χριστούγεννα σε Χριστούγεννα. Σε Πάσχα. Έχω από Χριστούγεννα σε Πάσχα που αλλάζω τα στολίδια. Ναι. Βάζω τα αποκριάτικα μετά τα Χριστούγεννα και μετά βάζω αυγουλάκια. Μάλιστα. Είναι μια νέα πρόταση. Έχεις κότες, έχεις και κότες ή αγορασμένα. Έχω και αυγουλάκια από τους παπαγάλους μου, τα οποία είναι μικρά κοσμηματάκια, άμα τα βάψεις. Και αυτά μέσα όμως μετά κάποια στιγμή. Μετά χαλάνε. Χαλάνε. Θέλουν μια διεργασία για να τα κρατήσεις, γιατί το αυγό, ξέρεις, άμα το κρατήσεις από μέσα γίνεται σαν πετρούλα και ακούγεται μετά. Ναι. Ουί, τακ, 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 τακ. Σ' αρέσει αυτό που ακούγεται. Τι μ' αρέσει, γιατί παίζω με βεδάκι. Μπορεί να παίζεις με τα αυγά, ρε παιδί. Δεν είμαστε μετά καλά. Πού να βρεις το χρόνο εσύ με τόσα που έχεις. Εγώ έχω τόσο χρόνο. Τριαντάφυλλη μου, τι κάνεις, είσαι έτοιμη για το εορταστικό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ο Σπύρος έκανε τόσο πολύ δουλειά πάλι φέτος για να βγει το ημερολόγιο. Έτσι θα ξεκινήσουμε το 2019. Το θεατρικό ημερολόγιο. Να το κρατήσουμε. Κατά, επειδή δεν θα τα πει ο ίδιος, έχει μέσα ρίξει πάρα πολύ δουλειά από το περσινό ημερολόγιο για να είναι πιο ενημερωμένο σε γενέθλια ηθοποιών, σε στιγμές από την. Από τη ζωή και την καριέρα σε αφιερώματα για ηθοποιούς. Επίσης έχουμε και τους γάμους που αυτό είναι προστίκη και είναι καινούργιο, γιατί για γάμους δεν είχε μιλήσει. Στο προηγούμενο ημερολόγιο δεν είχαμε. Δεν είναι μόνο γάμοι, είναι και αυτό και συγγένειες. Αυτό το ημερολόγιο, το περσινό ήταν αφιερωμένο στον Μπουλούκια, στο θέατρο του Βουνού, στις ταινίες που γυρίστηκαν στην Αλεξάνδρεια. Κάθε χρόνο πρέπει να βρίσκουμε ένα καινούριο θέμα. Φέτος λοιπόν βρήκαμε ότι ένα ωραίο θέμα είναι οι οικογένειες των ηθοποιών από το 1850 ως σήμερα. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που ξεκινήσαν από τόσο παλιά,
όπως της Κιβέλης, της Κοτοπούλη, του Μιράτ. Και μέσα από τα χρόνια που περνάνε υπάρχουν εγγόνια, παιδιά, δυσέγγωνα που εξακολουθούν να είναι στο θέατρο. Mm-hmm. Έτσι φτάσαμε στο να βρούμε από εκείνες τις μεγάλες οικογένειες που έχουμε μεγάλα αφιερώματα για αυτές, μέχρι και τα παιδιά που παντρεύτηκαν λίγο πριν. Τα παιδιά των ηθοποιών. Έτσι. Έχει μέσα 6.000 γενέθλια, πέρυσι είχε 2. Συγκεντρώνουμε συνεχώς γενέθλια, γιατί όπως ξέρετε οι ηθοποιοί, ζώντες και νεκροί, πρέπει να είναι πάνω από 20.000 ονόματα. Ναι. Λοιπόν, σε ένα ημερολόγιο, ας πούμε, του 2021, ελπίζω να έχουμε φτάσει 20.000 γενέθλια. Και θα έχουμε τόμο για να τα... Υπάρχουν 20.000 ηθοποιοί. Μόλις τώρα το έλεγα και δεν με προσέχεις. Όχι, σε προσέχω. Ζώντες και νεκροί. Α, ζώντες και νεκροί. Ναι. Οι ηθοποιοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι πάνω από 11.000. Εάν βάλεις και όλους αυτούς που περάσαν τα χρόνια και που δεν μπορούμε να βρούμε όλες τις ημερομηνίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχήν, όταν γεννηθήκαν δεν γραφόντουσαν και ημερομηνίες. Δεν γραφόντουσαν ημερομηνίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πέρασαν πόλεμοι και χάθηκαν τα αρχεία. Τέλος πάντων, σε κάποιους όμως υπάρχουν. Να πω κάτι βασικό που το είχαμε πει και πέρσι, ότι αυτό το ημερολόγιο του 2019, όταν τελειώσει η χρονιά, μένει σαν βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που είναι λεύκομα. Λεύκομα, αφιέρωμα σε κάποιον που θέλει να... Για να δω λίγο κάτι. Έχει και πολλά πράγματα που πρέπει να τονίσω, ότι αυτό το ημερολόγιο είναι και αφιερωμένο. Βέβαια, έχει. Εδώ και... θα με προσέξεις και σε δεν ακούω, Σπύρο, μου. Εμά μου λες, βέβαια, έχει πριν τελειώσω εγώ. Λοιπόν, σε βάζω στη θέση σου. Αφού ξέρω τι θα πεις. Μα πώς το ξέρεις, για πες μου τι θα πω. Τώρα θα σου πω εγώ. Άλλο θα μου πει. Τέλος πάντων, προχωρώ. Είναι αφιερωμένο στους 85 ηθοποιούς που ζουν και έχουν γεννηθεί πριν το 1934. Δηλαδή, σε ηθοποιούς που είναι από 85 έως 103 ετών, που είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός. Η Τιτή Κανικηφοράκη. Αυτούς τους ηθοποιούς, λοιπόν, τους βρήκαμε... κάποιοι είναι πολύ γνωστοί πρωταγωνιστές και κάποιοι άλλοι... Τα δικά του γενέθλια ψάχνει τώρα... Κάποιοι άλλοι είναι εντελώς άγνωστοι ηθοποιοί. Πού είναι τα γενέθλιά μου? Λοιπόν, θα ολοκληρώσω. Τα γενέθλιά σου, αγάπη μου, είναι τότε που γεννήθηκες. Άρα στις 29 Δεκεμβρίου, δεν ναι. είσαι. Ναι, αλλά δεν είναι πάνω στην ημέρα όπως ήταν το περσινό. Όχι, πάνω στην ημέρα είναι. Είναι στην εβδομάδα. Όχι, δεν είναι ναι. πάνω στην ημέρα. Στην εβδομάδα του. Στην κάθε εβδομάδα υπάρχει συνοπτικά τα γενέθλια όσων... όλες τις εβδομάδες. Κατά μέρα. Λοιπόν, συνεχίζω για τους μεγάλους μας ηθοποιούς ότι αυτοί οι παλιοί ηθοποιοί μας δώσαν ένα εξαιρετικό αρχείο φωτογραφιών, ανέκδοτων. Όπου για πρώτη φορά βγαίνουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του 50, του 52, του 53, του 54 και αυτό το ημερολόγιο στάθηκε αφορμή για να ξαναβρεθούν άνθρωποι μετά από 60 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, κάποιοι γνωστοί πρωταγωνιστές βρέθηκαν με κάποιους άγνωστους ηθοποιούς σήμερα, αλλά που τότε έπαιζαν και νόμιζαν ότι δεν ήταν στη ζωή. Εγώ σας ας πούμε, θα σου πω. Βεβαίως. Η Μάρο Ικοντού βρέθηκε με την παλιά της φίλη τη Ρέα Μιχαλοπούλου, η οποία ήταν... Βλέπουμε και πολύ ωραίο υλικό. Η οποία ήταν προθιέρια των Ολυμπιακών Αγώνων το 52, παίζανε στην Επίδαυρο το 54 και μαζί είχαν πέσει σε ένα μεγάλο αυτοκινηστικό δυστύχημα από ένα γκρεμό και σώθηκαν και έτσι τα επιδαύρια τότε αναβλήθηκαν για ένα 1,5 μήνα. Εδώ είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπετε. Είναι όλες εν ζωή από πίσω και η Κατίνα Παξινού μπροστά. Από πίσω είναι η Φλωρέτα Ζάνα, η Ρέα Μιχαλοπούλου, η Μέρη Χρονοπούλου και η Μάρο Κοντού. Οι τέσσερις που ήταν τότε στο χορό, το 53-54, και αυτή η φωτογραφία δεν έχει εκδοθεί, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ. Πόσο καιρό περίπου κάνατε για να συλλέξετε όλο αυτό το υλικό, από πότε το προετοιμάζατε? Ένα τετράμινο. Α, ένα τετράμινο. Πήγασε... Βέβαια, πολλοί άνθρωποι φαντάζομαι. Όχι, ένας άνθρωπος. Καλά, ο Σπύρος κάνει όλοι. Με κάποιους που βοήθησαν... Αυτό λέω ότι... Όχι, εγώ ουσιαστικά έτρεξα. Για να τα μαζέψεις. Την ύλη όμως την επιμελήθηκα κατά 50% εγώ και κατά 50% η Σύση Καπλάνη, που είναι και η εκδότρια των εκδόσεων Φίλντιση, μια εξαίρετη δημοσιογράφος. Να το αυτοκίνητο που πέσανε ο Μινωτής, η Κοντού. Και ήθελες να καταλήξεις ότι δεν είχαν συναντηθεί χρόνια τώρα και με αφορμή. Όχι, όταν είπα στη Μάρο Κοντού ότι ξέρεις, σου στέλνει χαιρετίσματα η Ρέα, μου λέει ζει η Ρέα. Γιατί είναι πάνω από 90. Και της λέω ναι. Την πήρε τηλέφωνο και κλαίγανε. Εδώ είναι μια φωτογραφία ανέκδοτη του 54. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης με την πρώτη του γυναίκα. Και πίσω και οι τρεις εν ζωή. Η Μάρο Κοντού, η Ριρή Γρηγορέα και η Ρέα Μιχαλοπούλου που είναι πάνω από 90. Αυτές οι δύο κυρίες τώρα. Η Μάρο Κοντού βεβαίως δεν είναι 90. Είναι πολύ πιο κάτω. Εδώ είναι η πρωταγωνιστική εμφάνιση της Τζέννης Καρέζη και όλος ο Θίασος. Αυτές τις φωτογραφίες τις βρήκαμε σε αρχεία ηθοποιών.
που έχουν εξαιρετικά αρχεία. Φαντάσου μετά από 70 χρόνια που θα βρίσκουν στο δικό μου αρχείο τι έχουν να βρουν. Καλά, έχω και εγώ πολύ φωτογραφικό υλικό δικό σου. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, έχετε πέσει σε άλλο ένα παράπτωμα βέβαια, ίσως θα αποσυρθεί και για άλλη μια χρονιά. Σας είπα να μην βάλετε τη χρονιά και να βάλετε την κανονική. Α, εσύ θες να μου κρύβεις χρόνια. Δεν θέλω να κρύβω χρόνια, εγώ θέλω να δείξω τα κανονικά μου. 1983. Πάλι έχετε βάλει αυτό το λάθος. Τέλος πάντων. 83 βάλαμε. Όχι, ενώ... 83 έπρεπε να βάλετε. Α, έπρεπε να βάλουμε. Λοιπόν, δες εδώ τον Αλέκο Αλεξανδράκη 22 ετών στην Επίδαυρο με τις δύο αυτές φίλες του που είναι δύο μεγάλες ηθοποιοί συνταξιούχες σήμερα. Είναι από το προσωπικό αρχείο. Είναι από το προσωπικό αρχείο ηθοποιών. Πώς δεν βρίσκεις αυτό, πώς το... παιδί μου, είναι φοβερό. Πήγα σε 80 σπίτια ηθοποιών. Ψάξαμε τα αρχεία τους, βρήκαμε φωτογραφικό υλικό. Σκέψου ότι ο Κώστας Βουτσάς συναντήθηκε με την πρώτη του αγαπημένη μετά από 60 χρόνια. Προκειμένου να... Με την ευκαιρία αυτών των αναζητήσεων, βρήκαμε ηθοποιούς που έχουν ψιλοχαθεί. Είναι τελικά όμως καμιά φορά που λέμε ότι η φωτογραφία είναι κάτι το οποίο μένει για χρόνια. Πόσο σημαντικό είναι ολόκληρη η ιστορία γενναίες των γενναιών μέσα από μία φωτογραφία, πόσα πράγματα δείχνουν. Εδώ τι βλέπουμε. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα τσαντήρια των μπουλουκιών, δηλαδή μεταφερόμενο θέατρο, την περίοδο του, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, όπου υπάρχουν οικογένειες μπουλουκιών. Αυτή είναι η οικογένεια του μπουλουκιού του πατέρα του Χριστόφορου Καζαντζίδη, του άντρα της Σοφίας Ολυμπίου, ο οποίος είναι εν ζωή και μας έδωσε ένα εξαιρετικό αρχείο. Τα πρώτα θέατρα που στηνόντουσαν πρόχειρα στις πλατείες των χωριών και εκεί παίζαν ηθοποιοί θέατρο. Και έχουν... Τσαντήρια λεγόντουσαν. Έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλοι πρωταγωνιστές από τα μπουλούκια. Πάρα πολύ μεγάλοι. Σπεράτζα Βρανάη, Καλή Καλό. Πολύ σπουδαίοι. Ο Βουτσάς έπαιζε στα μπουλούκια. Που περιφερόντουσαν στα χωριά. Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν ήταν μέσα σε συρτάρια. Να, άλλο μπουλούκι. Μπράβο, εδώ. Σπύρο. Είναι τα θέατρα. Τα πρόχειρα που τα στείνανε και τα ξεστήνανε και μετά τα πηγαίνανε σε άλλο χωριό. Πάντως, έχουμε μέσα... και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στη Ζωή Βουδούρη, μια ηθοποιό που έπεσε σε πάρα πολλές ταινίες ως Γριούλα τώρα, η οποία πέθανε 98 ετών πριν από 2-3 χρόνια, μου άφησε το αρχείο της και εκεί μέσα βρήκα... Να, εδώ είναι η Ρέα Μιχαλοπούλου που ανάβει την Ολυμπιακή φλόγα του 52. Μου άφησε το αρχείο της και εκεί βρήκαμε εξαιρετικό υλικό. Εδώ είναι οι γονείς του Γιώργου Κωνσταντίνου, ο μπαμπάς του και η μαμά του, που είχαν ένα εξαιρετικό μπουλούκι, αλλά επειδή χωρίσανε, κάνανε δύο χωριστά μπουλούκια μετά. Ήταν δύο κούκλοι. Και ο Γιώργος γεννήθηκε μέσα στο μπουλούκι. Ναι, και μεγάλωσε. Και πήρε και εξαιρετικές σπουδές. Είχαμε κάνει αφιέρωμα. Ναι. Αφιέρωμα και μας είπε και πώς με τη μαμά του χάθηκε. Εδώ είναι η Αλίκη Βογιουκλάκη στην Κούλουρη, 17 χρονών. Μας το έδωσε η συμμαθήτριά της, η Βάσου Ημεριδιώτου, που έπαιζε με το Φωτόπουλο. Και θέλω να σας πω ότι το αξιπερίεργο είναι ότι ζουν όλες τις μαθήτριες της Αλίκης Βουγιουκλάκη από τη Δραματική Σχολή, που είναι 86 ετών σήμερα. Η Βάσο Μεριδιώτου, η Μαρία Μοσχολιού, άλλη προθεαρία Ολυμπιακών Αγώνων, η Δέσποινα Νικολαίδου, η Άννα Ιπολιτήμου και η Βιβέτα Τσιούνη. Πώς θα θυμάσαι όλα αυτά τα ονόματα, βρε. Πώς να μην τα θυμάμαι. Μα τώρα μας έχεις πει 35 ονόματα, έχω πολύ παίξει. Δύσκολα. Με κάποιους έχω παίξει από αυτούς. Οκ, αλλά δεν είναι και εύκολα, δεν είναι και Αλέξανδρος Πετρίδης, είναι δύσκολα ονόματα. Την εποχή τους ήταν πάνω από τον Αλέξανδρος Πετρίδης. Όχι, εννοώ ότι είναι δύσκολα στην απομνημόνευση. Α, εδώ είναι η δασκάλα μου, η Πίτσα Καπιτσινέα, η οποία και αυτή ζει 89 ετών, είναι σε παράσταση των Δελφών. Σπύρο, αυτό που ξεκίνησε με το ημερολόγιο, το θεατρικό ημερολόγιο, είναι και μία σαν κυβωτός μνήμης. Ναι, ναι. Εδώ είναι η Μέρη Αρώνη με τον Θόδωρο Σαρή. Και αυτός δασκαλός μου από τη σχολή. Γιατί είμαστε δεν ζουν. Είμαστε σε μία μετάβαση. Η γενιά των social media, της τηλεόρασης και του ίντερνετ είναι τελείως αποκομμένη από τις προηγούμενες γενιές. Εντελώς. Έχει γίνει μια... Κοίταξε, φυσιολογικό είναι αυτό γιατί ο χρόνος είναι πανταμάτορ και τα τρώει όλα. Και ξεχνιούνται οι άνθρωποι και εμείς θα ξεχαστούμε. Δεν είναι έτσι. Γιατί άλλοι, δηλαδή σε άλλες χώρες βλέπεις ότι κάνουν την ψηφιοποίηση των αρχείων τους και κρατάνε τα σχέδια του Νταβίντσι στην Ιταλία ή τα θεατρικά του Σέξπιρ. Εδώ είναι άλλος δασκαλός μου, ο Νίκος Φιλιππόπουλος, και αυτός κοντά στα 90, που δυστυχώς έχασε στο μάτι τον αδελφό του μέσα στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Και εδώ είναι φωτογραφία του 50 που παίζει το Μπουκ στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Που όπως θυμάστε, έχω παίξει και εγώ τον ίδιο ρόλο. Ήμουνα στην πρεμιέρα. Μάλιστα, κυρία μου. Και ποιο ρόλο έκανες εκεί? Το Μπουκ. Α, μπράβο. Τον ίδιο να σε ρόλο. Ρωτήσω, κάποια εδώ πέρα είναι βιογραφικά, κάποια που διαβάζω. Είναι των ηθοποιών που είναι τα αφιερώματα. Ναι, απλά κάποια είναι σαν να τα λένε. Δηλαδή, ίσως ο Σαμπουτζάκη. Έχουμε πάρει κομμάτια από τις συνεντεύξεις τους. Και... Το λέει μόνη της. Η ζωή μου λέει είναι σαν παραμύθι. Ναι. Και μπλα μπλα μπλα. Ναι. Ενώ κάποια απλά είναι σαν να τα λέτε εσείς. Κάποιους που βρήκαμε, άλλους τους βρήκαμε και μας δώσανε τα κομμάτια από τις συνεντεύξεις. Άλλοι μας δώσανε τα βιογραφικά.
Ανάλογα με την περίπτωση. Α, εδώ είναι ο Κώστας ο Βουτσάς με την πρώτη του αγαπημένη, το 50 στη Θεσσαλονίκη. Δεν αγαπημένη. Ούτε το Βουτσά, ούτε την αγαπημένη, ούτε τη Θεσσαλονίκη. Είναι βέβαια. Αγαπημένη μας Σεσίλια Παπάζογλου, που είναι μια σπουδαία κυρία χορηγός του ΤΑΣΕΗ, που είναι κοντά μας σε όλες τις περιπτώσεις και χορηγεί χρήματα. Και είναι μια σπάνια περίπτωση ανθρώπου, γιατί ήταν Αυστριακή που την έπιασαν οι Ναζί την περίοδο που μπήκαν οι Ναζί στην Αυστρία και πιάσανε τους Εβραίους και τους Αριστερούς. Την πιάσανε μαζί με τον πατέρα της, τη βάλανε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και έχει διασωθεί μέσα από τον Ταχάου. Επίσης, ένα άλλο που διαβάζω εδώ στο αυτό το ημερολόγιο, το οποίο όμως θέλω να σας πω για τον κόσμο που μας βλέπει από όλη την Ελλάδα, γιατί εννοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μένουν στη Μακεδονία, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στην Κεφαλονιά, στην Κρήτη, δεν ξέρω εγώ πού, στις Πρέσπες που έχεις πάει κιόλας. Και μπορεί να θέλουν να προμηθευτούν αυτό το ημερολόγιο. Τώρα θα πούμε αυτό. Πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή και πού μπορούν να το βρουν πέραν από εμάς μέσα από το ΤΑΣΕΙ ή από τις διάφορες εκδηλώσεις μπορούμε να το προμηθευτούμε. Μπορούν να τηλεφωνήσουν κάπου. Βεβαίως. Να μάθουν. Εμείς, επειδή κάνουμε παραγγελίες και πολλοί παίρνουν, θα παίρνουν στα γραφεία του ΤΑΣΕΙ. Να πούμε το τηλέφωνο σε παρακαλώ. Ώρες γραφείου όμως. Σαφώς. 2, 10, 38, 15, 8, 7, 9. Και θα κάνουν τις παραγγελίες τους και εμείς το στέλνουμε με την καταβολή. Πέρυσι στείλαμε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στους Έλληνες, αρκετά στην Κύπρο. Αλλά και όποιος θέλει ατομικά να του το στείλουμε, δεν κάνει πολλά. 15 ευρώ και κάπου 4,5 ευρώ είναι τα σταλτικά. Mm-hmm. Και του έρχεται αυτό το ωραίο βιβλίο, το οποίο όμως μπορεί να παραγγείλει και παραπάνω για να το κάνει δώρο. Σαφώς. Γιατί είναι πολύ ωραίο, είναι δώρο. Ωραίο δώρο. Είναι ένα δώρο το οποίο μένει. Επίσης, θέλω να σας πω ότι σε κάθε ημερομηνία είναι σαν ένα σημειωματάριο. Έχει τις γραμμές αυτές που θα χρειάζεσαι για να σημειώσεις πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσεις. Και να σας πω και κάτι. Άλλοι το χρησιμοποιούν και άλλοι το κρατάνε σαν κόσμημα. Αυτούσιο, ναι. Αλλά όμως, επειδή το κόσμημα πάντοτε αξίζει πάνω να έχει και κάποια πράγματα, είναι ωραίο να γράφεις και κάποια. Δεν λέω, ας πούμε, ότι σήμερα θέλεις ένα κιλό κιμά. Δηλαδή, εννοώ να γράψεις κάποια πράγματα για τη ζωή σου που γίνονται σε ημερομηνίες και αυτό να το κλείσεις και να μείνει μαζί με τα πράγματα που έγιναν τη χρονιά που πέρασε. Σωστό. Για να θυμάσαι ότι, για παράδειγμα, στις 13 Μαΐου έκανες τη γνωριμία. Γιατί πολλοί γνωρίζεστε και μετά δεν ξέρετε πότε έχετε επέτειο. Λέτε πότε γνωριστήκαμε περίπου, τι γινόταν τότε. Μέσα από εδώ όμως μπορείς να θυμάσαι τα πάντα. Μπορώ να κάνω άλλη μια ερώτηση. Όχι άλλη μια, αλλά όσες θέλεις. Ο Σπύρος θα μείνει εδώ για περίπου 3,5 ώρες. Επειδή ο Σπύρος έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά προσωπική και το έχω δει και στην πράξη για να κάνει όλη αυτή την έρευνα και τη μελέτη και να μαζέψει το υλικό, υπάρχει κάποια πρόθεση αυτό να συνεχιστεί και στα επόμενα ημερολόγια να γίνει ψηφιοποίηση αυτών των σπάνιων αρχείων από ανθρώπους που ζουν ακόμα, που είναι σε μεγάλη ηλικία και που εσύ και την προσωπική επαφή μαζί τους και τον γλυκό τρόπο για να τους προσεγγίσεις. Εμείς η αλήθεια να μην είναι... χαθεί η ιστορία δηλαδή. Στην προσπάθεια αυτή. Τα αρχεία αυτών των ανθρώπων τα ψηφιοποιούμε και τα κρατάμε, γιατί αργότερα μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και άλλα λευκόματα. Γιατί δεν έχουν μπει όλες τις φωτογραφίες που έχουν στην κατοχή τους. Καταλαβαίνεις ότι αν εγώ πήγα στη Βάσο Μεριδιώτου και έχει ένα αρχείο 1,000 φωτογραφιών. Πήραμε 5 από αυτήν. Πολύ χαιρόμαστε. Και από τις προηγούμενες χρονιές είναι η τρίτη χρονιά, νομίζω. Η δεύτερη. Η δεύτερη είναι. Και φέτος δεν βγαίνει με επιδότηση κανενός φορέα. Είναι με επιδότηση δική μας, δηλαδή τα δικά μας χρήματα βάλαμε. Και πέρσι όμως πραγματικά το ΤΑΣΕΙ βοηθήθηκε από το ημερολόγιο. Δηλαδή ξέρω ότι εσύ όπου βρεθείς και όπου σταθείς, δηλαδή και στο μέσα στο τρένο να είσαι, θα πουλήσεις. Βγάζω το τσεντουάκι μου που έχω πάντα 10 ημερολόγια και αν πιάσω την κουβέντα λέμε πως θέλετε να πάρετε και αυτό το ημερολόγιο. Έχω και τον πλούτο των αποδείξεων, μην νομίζουν ότι μαζεύουμε μαύρο χρήμα. Και να σε ρωτήσω κάτι, λες και την ιστορία για το κάθε ημερολόγιο. Φαντάζομαι ότι σε φτάνουν οι στάσεις ή πας μέχρι Κηφισιά και ξαναγυρνάς. Θα αφήσεις τώρα τα σκοπτικά σχόλια. Όχι, ρωτάω. Λοιπόν, πάντως, αυτό που θέλω εγώ να πω, πραγματικά, όχι επειδή είναι φίλος μου, αλλά τα πράγματα, εγώ δεν ξέρω ότι δεν είμαι από αυτούς που τα λένε για φιλίες. Δεν καταλαβαίνω, μα θέλω να στα πω, θα στα πω και χήμα και εσύ και φίλος μου. Είναι ότι ο Σπύρος πραγματικά, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, δηλαδή μπορεί να τον φωνάξουν πάνω σε μια πίστα για να τον καλωσορίσουν ή για να πει ένα τραγούδι που βρεθήκαμε πριν από λίγες μέρες. Και αντί να τραγουδήσει ή να κάνει αυτό το θεαθήνε του, θα πει για το ημερολόγιο, θα πει για το πώς πρέπει να βοηθήσουμε τους ηθοποιούς. Δηλαδή, πραγματικά κάνει έναν αγώνα που όπου βρεθεί, που άλλοι ηθοποιοί μπορεί να μην το λέγανε να τους φωνάσει σε ένα μεγάλο event, ας πούμε, να πούνε για το θέατρο που εμφανίζεται. Θα πει για το θέατρο, αλλά θα πει αυτό. Για το βιβλίο. Καλά, εγώ πάω σε μια πρεμιέρα και έχω την τσάντα και κάθομαι στην πόρτα και λέω: πάρτε και το ημερολόγιο μαζί με το πρόγραμμα, πάρτε και ένα ημερολόγιο. Όσοι θέλουν το παίρνουν. Άμα κάποιος δεν έχει και χρήματα, θα του πάρουμε το κεφάλι. Καλά, εννοείται. Άσε που κάνουμε και σκόντο καμιά φορά. Λέει, κάνει πόσο κάνει, 15 ευρώ. Αχ, λέει, έχω 12. Δώσε 12.
Εντάξει. Γιατί αυτό είναι αλληλεγγύη, φίλε τηλεθεατή. Ναι. Και τις μέρες που περνάμε, εάν δεν κάνουμε ένα δώρο για τον εαυτό μας, κάτι που να, γιατί το βιβλίο, ξέρεις, είναι νομίζω τα πιο ωραία δώρα γενικότερα. Γιατί αυτό είναι ένα βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που μέσα έχει πολλή ιστορία. Έχει αποσπάσματα και φωτογραφικό υλικό που μπορεί ποτέ να μην έχεις την τύχη να το δεις ούτε στο ίντερνετ. Γιατί οι φωτογραφίες που είναι εδώ είναι φωτογραφίες που δεν παγκουγκλάρεις και τις βρίσκεις. Είναι υλικό που βρίσκεται από στα χέρια. Από εδώ μπορούν να τις γκουγκλάρουν μετά όμως για το μέλλον. Για το μέλλον, γιατί υπάρχει στο βιβλίο. Γι' αυτό έχει τυπωθεί. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή ο Σπύρος δουλεύει τόσο πολύ για το σωματείο και τους τοπιούς, δεν έχουμε τονίσει καθόλου το ότι αν θέλετε γιορτινές μέρες να γελάσετε, να πάτε στην εξαιρετική παράσταση. Τώρα έχουμε πολύ ωραία, γι' αυτό το άφησα. Γιατί εντωμεταξύ, όπως είπες, δίνει συνέντευξη και μιλάει για το ημερολόγιο. Πώς δεν προωθεί, δεν προβάλλει. Ναι, εντάξει, okay, γιατί για την παράσταση τι να πει. Είναι μια παράσταση η οποία νομίζω σπάει τα μία, η οποία πραγματικά θα μου επιτραπεί η έκφραση σκίζει για αυτήν τη χρονιά. Σκίζει και ο Σπύρος όμως. Και ο Σπύρος κλέβει την παράσταση. Είναι μια παράσταση που κλέβει την παράσταση. Και μετά πέφτει ο ξερός. Ναι. το θέμα είναι να πέφτεις μετά. Γιατί πολλοί φοβόνται όπως πέφτει, έτσι όπως πέφτει στη σκηνή. Όλοι οι φίλοι μου που τον έχουν δει μου λένε: εσύ, δεν φοβάται μη σπάς τίποτα. Δεν φοβάται. Λέω: παιδιά, ξέρει πως πέφτει. Είναι πολύ μελετημένο. Είναι πάρα πολύ μελετημένο. Καλά, το έχω εξελίξει τώρα. Ξεστιτούμπες, πέφτω. Τρομερές. Ναι. Άλλωστε, ο Σπύρος Μπιμπίλας στη ζωή του έχει πέσει πολλές φορές και ξέρει πως πέφτει. Μωρέ, ξέρει όμως και πως ξανασηκώνεται. Ακριβώς. Αυτό είναι. Έλα, για έλα, δώσε. Λοιπόν. Ναι, στους μακρικοστέους λοιπόν, περνάμε και πάρα πολύ ωραία. Να σας πω ότι είναι μία από τις πιο ευτυχέστερες συνεργασίες που έχω κάνει. Που... Είναι η πρώτη φορά με ρεπα που Παπαθανασίου που συνεργάζεσαι. Ναι, πρώτη φορά. Αλλά είναι ένας θείασος που περνάμε πάρα πολύ ωραία, επειδή είμαστε όλοι ισότιμοι. Αυτό κάτι σημαίνει. Εννοείς ότι είστε και αισθάνεστε κιόλας. Ναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι, αλλά δεν αισθάνονται ισότιμοι. Θέλουν να δείξουν ότι είναι κάτι παραπάνω. Γι' αυτό ακριβώς το είπα. Εσείς όμως είστε και αισθάνεσαι. Διότι άλλο το είσαι, φίλε τηλεθεατή, και άλλο το αισθάνεσαι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι αισθάνεσαι, αλλά τι είσαι. Πάρε, Αλέξανδρε, γράφεις. Λοιπόν, να γράψω και ένα βιβλίο για το σωματείο, να το εκδώσετε με όλα αυτά που ξέρω. Να γράψεις. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι θα μπορούν να το παραγγείλουν στα γραφεία μας. Κάνει 233, μπορεί όποιος θέλει να έρθει να το παίρνει. Υπάρχει όμως, θα υπάρχει. Υπάρχει σε πολλά θέατρα αυτά που έχουν μικρά βιβλιοπωλεία. Mm-hmm. Έτσι, στο Εθνικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο και σε πάρα πολλά θέατρα που διαθέτουν μικρό βιβλιοπωλείο ή στα ταμεία τους. Δυστυχώς κάποια θέατρα δεν έχουν την υποδομή για να μπορέσουν να το πουλήσουν, γιατί έχουν ένα μικρό ταμείο και δεν μπορεί να μπει και κάπου να φαίνεται το ημερολόγιο. Και... το αφήσαμε και σε ένα θέατρο που έχει ταμείο γραφείο και καθώς έφευγε ο κόσμος, έπαιρνε και από ένα μαζί. Πάω εγώ, λέω, πόσα πουλήσατε, παιδιά. Λέει, 7 πουλήσαμε, 12 μας κλέψανε. Οπότε μπήκαμε μέσα θριαμβευτικά. Να σε ρωτήσω λίγο. Θα το δείξουμε. Θέλω λίγο να πούμε λίγο για την παράσταση αυτή, για τους φίλους, γιατί η εορταστική περίοδος, το ξέρεις πολύ καλά, και η περίοδος των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς των Φώτων είναι για μένα η καταλληλότερη περίοδος επιλογής θεατρικών παραστάσεων. Και όλοι πάμε θέατρο αυτή την περίοδο. Και η καταλληλότερη περίοδος για να δουλεύουμε εμείς διπλάσια. Ναι, αλλά θέλω να μου πεις λίγο για την παράσταση αυτή. Είναι λοιπόν για κάποιους που τυχόν δεν την έχουν δει και τώρα μας βλέπουν στην παράσταση. Όχι εμάς. Τώρα έχουν για την παράσταση αυτή. Έγινε μία μόδα τα τελευταία 2-3 χρόνια οι παλιές ελληνικές ταινίες να γίνονται θέατρο. Έπιασε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και μου λένε πολύ, μα είναι δυνατόν να παίζονται οι παλιές ελληνικές ταινίες. Μα αφού ο κόσμος τις αγάπησε τόσο πολύ και θέλει να τις βλέπει και στο θέατρο και αυτό αποδίδει, γιατί δεν πρέπει να γίνεται. Εγώ θέλω να σου πω γιατί? Κάτι. Είναι δική μου εμπειρία. Εγώ μέσα από το θέατρο το δικό σας, γιατί ήταν στην πρεμιέρα, θυμήθηκα την ταινία που εγώ ίσως ολόκληρη δεν την είχα δει ποτέ. Α, δεν την έχεις δει. Όχι. Μα και εγώ έχω να τη δω μπορεί και 30 χρόνια. Αλλά ξέρω ότι Μακρικοστέη και Κοντογιώργηδες είναι μια κλασική κωμωδία του ελληνικού κινηματογράφου. Λένε, μα δεν γράφονται καινούργια έργα. Εγώ έχω να σας πω, παιδιά, ότι γράφονται καταπληκτικά καινούργια έργα και θα έπρεπε και οι μεγάλοι παραγωγοί να στραφούν σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που γράφουν. Γιατί, ας πούμε, αυτόν τον καιρό, γιατί θέλω να διαφημίσω και μια παράσταση που είδα και είναι αριστούργηματική. Ο Χαρτοπόλεμος. Δύο νέων παιδιών. Του Γεωργή Τσουρή. Και δυστυχώς ενός άλλου παιδιού που έφυγε από τη ζωή πέρυσι πολύ νέος, αλλά άφησε πίσω του ένα σημαντικό έργο, το Χαρτοπόλεμο. Πας και παθαίνεις σοκ. Καταρχήν γελάς και μετά κλαις. Τραβάς τα μαλλιά σου δηλαδή με αυτό που βλέπεις. Αλλά είναι ένα αριστούργημα έργο. Άρα γράφονται ελληνικά έργα. Σαφώς. Γιατί λένε μερικοί, έλα μωρέ, δεν υπάρχουν συγγραφείς, δεν υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν, καλέ. Πάρα πολύ. Απλά δεν τολμάνε τα μεγάλα θέατρα ακόμα να πάρουν τα
τα έργα των νεότερων μικρών συγγραφέων. Είναι λοιπόν μια παράσταση που συμμετέχουν πολλοί, πολλοί και μεγάλοι ταλαντούχοι ηθοποιοί. Σε εμάς, ναι. Σε εσάς θέλω να τους πούμε όμως και να τους στείλουμε και τα χρόνια μας πολλά. Ναι, γιατί γιορτάζουν κιόλας μες τις γιορτές. Ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Βασίλης ο Κούκουρας γιορτάζει την πρωτοχρονιά. Ο Πάνος ο Σταθακόπουλος, η Κατερινούλα Ζαρίφη, που πραγματικά παιδιά. Τόσο καλός άνθρωπος, τόσο εύχαρης, τόσο δοτικός. Έρχεται με τα γλυκάκια της. Άντε πάρτε, άντε πάρτε. Μα είναι τόσο καλή. Και στην τηλεόραση είναι πάρα πολύ καλή, στο παιχνίδι που κάνει. Σαφώς. Ναι, νομίζω ότι κολλάει. Είναι έκπληξη. Και είναι πολύ αγαπητή στο κοινό. Βλέπω ότι την αγαπάνε πάρα πολύ. Γενικά, και νέα παιδιά φυσικά παίζουν. Το έχει σκηνοθετήσει ο Μιχάλης ο Ρέπας. Και έχει γράψει η Αφροδίτη Μάνου πολύ ωραία τραγούδια για το έργο. Εσύ κάνει το ρόλο, να το πούμε. Που είναι ο ξενοδόχος που γίνεται η μεγάλη ανατροπή και έχει είναι φοβερή ενέργεια. Είναι το δεύτερο... Στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο ναι. Μέρος. Επειδή αυτό το έργο είναι... Τόση ενέργεια, πώς τη βγάζεις. Έχω εγώ ενέργεια τώρα να σου φέρω το στούντιο τούμπα. Ναι. Ωραία, ένα λεπτό παιδιά να μας το φέρει λίγο τούμπα κλείνοντας για να το φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο. ήθελα να σου πω ότι επειδή είναι διασκευή, στην ταινία αυτός ο ρόλος δεν είναι τόσο μεγάλος όσο είναι στο θέατρο. Ναι, αλλά μεγάλο τον έκανες εσύ. Ο Ρέπας καταρχήν και μετά εγώ. Ναι, απλά εννοώ ότι ο Σπύρος Μπιμπίλας μόνο μεγάλους ρόλους μπορεί να παίξει και να τους αποδώσει τόσο σωστά. Κύριε μου. Μου είπε πάντως ο Μιχάλης ότι δεν είχαμε υπόψη μας τόσο πολύ θα φαινόταν αυτός ο ρόλος όταν τον γράφαμε. Εννοείς, πίστευε ότι ήταν κάτι που μπαίνει-βγαίνει. Δηλαδή... Όχι, όχι μπαίνει-βγαίνει, ότι δεν θα έδινε τόση βαρύτητα στην παράσταση. Ναι. Τελικά όμως να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα, όχι μόνο για το ρόλο το δικό σου. Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια στο θέατρο που νομίζω ότι ξεπερνούν τα 40. Βέβαια, τώρα πια ναι. Λοιπόν, ο ρόλος δημιουργεί τον ηθοποιό ή ο ηθοποιός τελικά δημιουργεί το ρόλο. Γιατί αυτό που είπες εσύ τώρα είναι σαν να θέλουμε να πιστέψουμε, και εγώ έτσι το πιστεύω, ότι ο Σπύρος Μπιμπίλας με το παίξιμό του έδωσε αυτή τη βαρύτητα σε ένα ρόλο που δεν πιστεύανε, μόνος το είπες, ότι θα ήταν τόσο σημαντικός, όχι σημαντικός, ναι. Ότι θα έκλεβε τόσο πολύ την παράσταση που λέμε. Ναι. Άρα ο ηθοποιός... Παίζει μεγάλο ρόλο ο ηθοποιός όταν πάρει ένα ρόλο να τον... όχι να τον φέρει στα μέτρα του, να τον αξιοποιήσει και να τον αναδείξει. Γιατί μπορεί ένας ηθοποιός να μην αναδείξει ένα ρόλο. Υπάρχουν ηθοποιοί ή από το ταλέντο τους, ή επειδή κόλλησε ο ρόλος με το χαρακτήρα, ή επειδή έγινε αυτή η χημεία, που το ρόλο τον προχωράνε πιο πολύ από ότι είναι στο έργο. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ο Σπύρος είναι ένας από αυτούς τους ηθοποιούς που φτιάχνει διαμαντάκια με τους ρόλους του και όχι επειδή είναι εδώ, ούτε επειδή είμαστε φίλοι. Α, εγώ δεν είμαι μετριόφρον. Όχι, φτιάχνει πραγματικά διαμαντάκια. Δηλαδή. Φέρει το κάτι παραπάνω, αλλά απ' την άλλη είναι και μια θεατρική διασκευή. Δεν ακολουθεί την ταινία. Όχι, πιστά. Δεν ακολουθεί. Οπότε έπρεπε να φωτιστούν και κάποιοι ρόλοι περισσότεροι. Είναι κάπως διαφορετικό από την ταινία. Είναι λίγο και πολύ ευχάριστο. Έχει, στο δεύτερο μέρος έχει πάρει στοιχεία και από ένα άλλο έργο. Γιατί γίνεται μια περίεργη ανατροπή που στο έργο δεν υπάρχει, στο κινηματογραφικό. Από ποιο? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ Εάν φρέσκο. Δείτε το κλουβί με τις τρελές, πώς τελειώνει που όλοι κρύβονται στο ξενοδοχείο μεταμφιεζόμενοι, υπάρχει ένα στοιχείο από εκεί. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο ετοιμάζεις για τη νέα χρονιά? Θα συνεχίσουμε το έργο, το βιβλίο, τις μεταγλωτήσεις, μια ταινία, αυτά. Και ό,τι μας προκύψει. Έτσι, γιατί ο ηθοποιός ποτέ δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Αυτό είναι σίγουρα. Ο γιατρός ξέρει ότι θα είναι στην ίδια κλινική. Εγώ πού ξέρω σε ποιο θέατρο θα είναι. Καλά, και ο γιατρός δεν νομίζω ότι πάντα ξέρει ότι θα είναι στην ίδια κλινική. Άμα είναι δημόσιος, θα είναι στο ίδιο νοσοκομείο. Άντε να πάει σε ένα άλλο. Εγώ όμως δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξω, τι άλλο θα μου έρθει σαν πρόταση. Κανείς δεν το ξέρει. Αυτό δεν είναι το ωραίο όμως αυτή τη δουλειά. Τελικά. Κανείς δεν το ξέρει. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ένας καλός ηθοποιός και ένας ηθοποιός ο οποίος δουλεύει σκληρά, γιατί νομίζω ότι. Το επάγγελμα του ηθοποιού μπορεί να είναι άκρος καλλιτεχνικό, αλλά εγώ το συσχετίζω και με έναν εργάτη πολύ σκληρά εργαζόμενο. Ένας καλός ηθοποιός νομίζω ότι πάντοτε υπάρχει σε μια καλή παράσταση, γιατί είναι αναγκαίος. Είμαστε εργάτες του θεάτρου. Για να βγει μια παράσταση καλή. Πάντως γενικότερα πιστεύεις και μέσα από το σωματείο ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία στις θεατρικές παραστάσεις. Τα θέατρα είναι πολλά και πολλές μικρές ομάδες κάνουν και θεατρικές παραστάσεις. Αλλά βλέπεις ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανθίσει το θέατρο και έχει τραβήξει και κόσμο που δεν πήγαινε ποτέ πάρα θέατρο. Κοίταξε, έχουμε φτάσει να έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι πάνω από 2.000 παραστάσεις. Αυτό σε μια μικρή χώρα
Που στην Αμερική δεν έχουν τόσες παραστάσεις. Και που έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, δεν είναι μόνο και είναι μικρή. Ναι, υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Εδώ ο κόσμος δεν πληρώνεται ή δεν πληρώνεται καθόλου ή πληρώνεται πολύ λίγο. Δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, επομένως οι ηθοποιοί είναι πολύ εκμεταλλεύσιμο είδος. Επειδή είμαστε και πάρα πολλοί ηθοποιοί στην Ελλάδα, πάρα πολλοί όμως, απαράδεκτα πολλοί, κάνουν όλοι μικρά θέατρα και παίζουν μόνοι τους για να. Γιατί πώς να απορροφήσουν τα κεντρικά θέατρα είναι 50. Μπορούν να απορροφήσουν 10.000 άτομα, όχι. Ως εργαζόμενος. Άρα λοιπόν κάνουν όλοι οι ομάδες και έτσι έχουμε το φαινόμενο ένα θέατρο να έχει να παίζει 50 διαφορετικές παραστάσεις μέσα στην ίδια χρονιά. Πάντως. Άλλη Τετάρτη, άλλη την Πέμπτη, άλλη στις 3, άλλη στις 6, άλλη στις 12 το βράδυ. Άλλη Σαββατοκύριακο που πρωί. Άλλη Σαββατοκύριακο. Άσε και τα παιδικά που τώρα είναι πάρα πολύ. Πάντως, ορμόμενος από αυτό που είπες, πραγματικά γιατί είναι πάρα πολύ ηθοποιοί κτλ. Θέλω και εγώ να εκμυστηριευτώ στους τηλεθεατές μου ότι αυτός είναι και ο λόγος που δεν το έχω ακολουθήσει επαγγελματικά, γιατί πραγματικά δεν θέλω να πάρω τη δουλειά πάρα πολλών ηθοποιών και δεν παίζω στις παραστάσεις. Πώς τα φέρνει τώρα. Καλά, λοιπόν, δεν θα σε αποφύγει το θέατρο. Είναι σίγουρο ότι θα βγεις κάποια στιγμή. Θα βγω στο θέατρο. Το ξέρω. Έχω βγει σε αλίμονό μας. Γιατί δεν βγήκα στο Σίγαλ τότε και πάθαν όλοι πλάκα. Ναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έκανε την πιο καλή επιλογή μέχρι να καταλήξει σε μια καριέρα που να έχει να αποδίδει. Ναι. Γιατί η καριέρα του θεάτρου δεν αποδίδει σε τίποτα παρά μόνο στην ανάγκη για τη δημιουργικότητα. Για χρήμα εννοείς. Ναι. Α, ναι, για τους νέους ειδικά. Για τους νέους τίποτα. Δεν αποδίδει οικονομικά σε οτιδήποτε. Θέλω πραγματικά να σου ευχηθώ μια πολύ καλή χρονιά. Πρώτα απ' όλα για σένα, για το Σπύρο. Μετά καλλιτεχνικά, που αυτό δεν τον φοβάμαι κανένα χρόνο από σένα. Πάντοτε σου λέω 21 χρόνια, περίπου 22 που σε γνωρίζω, ότι καλλιτεχνικά δεν σε φοβάμαι ποτέ, δεν αγχώθηκα ποτέ αν την επόμενη χρονιά θα είσαι μέσα στα πράγματα τηλεοπτικά, καλλιτεχνικά κτλ. Όμως πάνω απ' όλα να είναι καλά ο Σπύρος, που νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχεις βρει τον εαυτό σου. Εμένα και καμία πρόταση να μην μου γίνει του χρόνου, ας πούμε, έτσι. Να σου πω ότι δεν με νοιάζει και καθόλου. Ναι, το ξέρω. Έχω τόσα πολλά άλλα πράγματα να κάνω. Το ξέρω. Αλλά πάντα σου λέω ότι καλές προτάσεις που σε ναι. κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Δεν σου λέω ότι χωρίς το θέατρο δεν μπορώ να ζήσω. Μπορώ και να ζήσω. Ναι, γιατί αλλά, το έχει ζήσει πολύ. Αλλά μου αρέσει να είμαι στο θέατρο. Επομένως, αν μου γίνονται προτάσεις, εγώ θα. Ανάλογα με το τι πρόταση είναι και αν μου αρέσει, θα την κάνω. Καλοκαίρι ποτέ, το έχω πει. Δεν ξανακαλοκαίρι, δεν δουλεύω ποτέ. Νομίζω ότι η ζωή είναι μικρή και πρέπει λίγο να την απολαύσω. Επομένως, καλοκαίρια χαίρεται. Τους χειμώνες. Γεια σας. Τους χειμώνες, χαίρετε πάλι. Λοιπόν, τριαντάφυλλη, σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Τριαντάφυλλάκι μου, ξέρεις ότι είναι από τις πιο καλές μου φίλες. Το ξέρω και την αγαπάς και εκείνη σε αγαπάει και σε εκτιμάει πάρα πολύ. Σας εύχομαι και στους δύο καλές γιορτές. Θα τα πούμε βέβαια τηλεοπτικά, πρέπει να σας ευχηθώ. Θα τα πούμε και καλές γιορτές βεβαίως. Και καλά Χριστούγεννα και βεβαίως με το ηθοποιό Σημενιφός την επόμενη εβδομάδα πάλι συνεχίζει κανονικά εδώ μετά δεύτερη μέρα Χριστούγεννα. Σε θέλουμε εδώ. Και έχω λοιπόν και πολύτιμο υλικό από το θεατρικό ημερολόγιο. Βεβαίως. Για τα αφιερώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο Μπιμπίλα. Καλά να περάσεις, φιλιά πολλά σε όλους τους μακροκοστέους και στους Κοντογιώργηδες. Εγώ τους αγαπάω και τους δύο. Γιατί και εκείνοι με αγαπάνε και με βλέπουν. Λοιπόν, δεν φεύγω, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω να σας κουράρω, να σας χτενίσω, να σας βάψω το μαλλί, να σας πετάξω κάτι φλασάκια, να σας πάω στο MTS by Mimika Τσιρνιάγου, γιατί έχω να σας δείξω μοναδικές προτάσεις που στις εορταστικές εμφανίσεις θα κεντρίσετε το ενδιαφέρον. Μείνετε κοντά μου. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος.
δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Μην μου πεις updated, εορταστική, χριστουγεννιάτικη. Ενθουσιασμένοι πολύ δηλώνουμε, διότι σε μόλις λίγες μέρες θα περνάμε καταπληκτικά. Παραμονή Χριστουγέννων, ανήμερα Χριστουγέννων, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων με πάρα πολλούς καλεσμένους. Πολύ μουσική, πολύ χορό, τραγούδι, αλλά και γενικότερα πάρα πολύ κέφι. Σας είπα λοιπόν, αποχαιρετώντας την Διαντάφυλλη Μπουτεράου και τον καλεσμένο μας Σπύρο Μπιμπίλα, ότι σήμερα μένουν λίγες μέρες για να μου αλλάξετε λίγο το στυλ, να μου ντυθείτε πιο εορταστικά, να μου βγείτε πιο, αν το θέλεις, εντυπωσιακές σε κάθε σας εμφάνιση. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν είχαμε επισκεφτεί τον πολυχώρο ομορφιάς της Μιμίκας Τσιριμιάγου, MTS by Mimi, στο κέντρο του Περιστερίου. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα επανέλθω στον ίδιο χώρο, γιατί έχω να συζητήσω πάρα πολύ ωραία πράγματα για τις βαφές, για τα χτενίσματα που παίζουν, για γενικότερα έτσι για τα στυλ τα οποία μπορείς να αλλάξεις και πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις γρήγορα, χωρίς να επεμβαίνεις και να κάνεις κακό στην τρίχα ή στο μαλλί σου και να εντυπωσιάσεις τις μέρες των γιορτών. Οι υπεύθυνοι λοιπόν του χώρου, αλλά και οι δύο υπεύθυνοι από το τμήμα των βαφών, θα μας δείξουν πολύ ωραίες προτάσεις και εν ώψη γιορτών, αλλά και γενικότερα με το θέμα το οποίο έχω ετοιμάσει για εσάς. Κλείνω με πάρα πολύ ομορφιά, με αν το θέλεις προτάσεις για τα μαλλιά, για τα κουρέματα, για τα χτενίσματα, αλλά και για τις βαφές ή τα φλασάκια που μπορεί να κάνουν ένα κούρεμα πολύ πιο διαφορετικό. MTS by Mimi λοιπόν, αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σου όπως κάθε μέρα με πολλές προτάσεις, πολλά δώρα, πολύ κέφι και γενικότερα χρόνια πολλά. Μιμί Κατσιριμιάγκου, MTS by Mimi και πάμε να δούμε τι ετοίμασα για εσάς. MTS by Mimi λοιπόν εδώ στο κέντρο του Περιστερίου και ακριβώς ουσιαστικά δίπλα στο μετρό Αγίου Αντωνίου και βεβαίως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ό,τι υποσχόμαστε είναι σαν τα μικρά παιδιά, οι τηλεθεατές μου το πραγματοποιούμε. Θυμάστε που σας είχα αφήσει ένα μικρό έτσι κενό και αν το θέλεις ένα μικρό διάστημα μεσολάβησε μέχρι να απαντήσω και σε ακόμα 2-3 ερωτήματα των τηλεθεατών. Ξεκινώντας θα μιλήσω για styling, θα μιλήσω για κουρέματα, θα μιλήσω για χτενίσματα και όλο αυτό το κομμάτι εδώ στο MTS by Mimi, η υπεύθυνη styling που έχει αναλάβει και το κομμάτι και θα δώσει τις απαντήσεις. Η Βίκη είναι κοντά μου. Γεια σου Βίκη, τι κάνεις? Πέρα, καλά εσύ? Ό,τι πιο μοντέρνο βέβαια, έχεις δώσει την ιδιαίτερη πινελιά σου που αμέσως μετά θα μάθουμε τι χρώματα είναι αυτά που παίζουν, τι τεχνική είναι αυτή και όχι μόνο. Λέγοντας όμως για τους τηλεθεατές μας ότι είσαι υπεύθυνη styling στο MTS by Mimi, για να καταλάβουν τι ακριβώς επιμελείσαι και ποιος είναι ο ρόλος όταν λέμε styling σε ένα κομμωτήριο. Επιμελούμε το κούρεμα και το styling. Άρα, έρχεται λοιπόν μία κύριος ή κυρίες θα κάνουν τις αλλαγές, όπου θέλουν να κάνουν μια αλλαγή. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό το καθιερωμένο κούρεμα που έχουν, το καρέ, το μακρύ, το ντεγκραντέ, το ασύμετρο, όπως και να έχει. Πριν λοιπόν προχωρήσουν στη διαδικασία, τους λες τη γνώμη, λες για δεν κάνεις μία αλλαγή, γιατί δεν κοιτάς κάτι άλλο, γιατί δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό? Ναι, πάντα θα πω την άποψή μου. Θα ακούσω πρώτα την ανάγκη που έχει η πελάτησα και από εκεί και πέρα θα της προτείνω αναλόγως με το τι της πάει, αναλόγως τι στυλ έχει, την προσωπικότητά της και όλα αυτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει λίγο να μιλήσεις μαζί της, να αφουγκραστεί στο τι προσωπικότητα και το τι άνθρωπος είναι, ποια είναι η δουλειά της, ποια είναι τα κοινωνικά στρώματα τα οποία περιφέρεται, όλα, για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το αποτέλεσμα. Ένας άνθρωπος για να προτείνει κάτι τέτοιο πάει να πει ότι τουλάχιστον πρέπει να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή τι παίζει, ποια είναι η μόδα, τι κυκλοφορεί, αλλά και τα πρόσωπα πώς συνδυάζονται. Γιατί ένα τετραγωνισμένο πρόσωπο με ένα οβάλ, με ένα στρογγυλό, έχει πολύ διαφορετική ανάγκη κουρέματος για να κρύψει κάποια πράγματα ή για να αναδείξει κάποια άλλα. Η μόδα λοιπόν η φετινή για το 18-19, που ουσιαστικά θα μετράμε σε πάρα πολύ λίγο. Τι τάση και ποια είναι? Οι τάσεις είναι όλα τα μήκη βασικά των
στα μαλλιά. Το πιο safe ποιο είναι? Το πιο safe είναι το καρέ, έτσι, με αφέλειες, οι ασύμετρες, οι μακριές, αναλόγως το τι πάει και στον καθένα. Το μακρύ μαλλί, αυτό που λέμε το μοιραίο, το μακρύ μαλλί, γιατί όλες οι γυναίκες έχουν μια τάση να έχουν μακριά μαλλιά. Ναι, οι περισσότερες γυναίκες το θέλουν αυτό, θέλουν να έχουν ένα μακρύ μαλλί, αλλά μπορούν να το αλλάξουν κάνοντας κάποιες αφέλειες, είτε μακριές είτε κοντές. Όσον αφορά το στυλ του κουρέματος, έχουμε λοιπόν ένα μαλλί. Εκεί υπάρχουν extreme κουρέματα, τα οποία όμως παρόλα αυτά μπορεί, αν βγεις το βράδυ για μια εμφάνιση, να δείξεις το extreme του κουρέματος. Αλλά από την άλλη, εάν το πρωί δουλεύεις σε ένα γραφείο ή σε μια δουλειά που πρέπει να είσαι λίγο πιο normal, αυτό να καμουφλάρεται. Βλέποντας ότι μια πλευρά το μαλλί σου είναι ουσιαστικά εδοξυρισμένο. Όμως όταν αυτό το φορέχεις από το αυτί, εγώ το βλέπω σε ένα κανονικό καρέ. Άρα μπορείς εσύ να αναδείξεις το extreme ή το απλό, το καθημερινό, ανάλογα με το πώς θα το χτενίσεις. Ποια είναι αυτά? Ακριβώς, σωστά. Καταρχήν υπάρχουν κάποιες τεχνικές που μπορεί να δείξει αλλιώς το μαλλί, να κάνεις ένα κούρεμα, αλλά να δώσεις ένα styling διαφορετικό. Υπάρχουν αρκετές επιλογές που θα τις συζητήσουμε με την... Ξανθό, μελαχρινό, καστανό, κόκκινο, το styling τι επιβάλλει πιο πολύ? Δεν υπάρχει. Όλα τα χρώματα. Όχι, καστανό, τι εννοείτε, συγγνώμη. Το καστανό, το κλασικό. Το απλό καστανό χρώμα. Το σοκολά, αν το πούμε. Ναι, είναι πολύ μόδα. Και τα ξανθά, γενικώς όλα τα χρώματα. Είναι λίγο πιο παστέλι από χρώσεις. Φέτος. Και νομίζω κιόλας ότι αυτές γλυκαίνουν και πιο πολύ το πρόσωπο, είναι πιο all time, έτσι δεν είναι? Σίγουρα όμως το πιο εντυπωσιακό σε έναν χώρο που θα μπει είναι το ξανθό. Για μένα και το κόκκινο, γιατί είναι, αμέσως κάνουν αυτό το κάτι διαφορετικό. Αλλά χρειάζονται όμως και περισσότερη περιποίηση, γιατί ένα ξανθό μαλλί για να παραμένει έντονο, να μην κυτρινίζει, να μην βγάλει αυτή την κυτρινίλα κτλ., χρειάζεται και μεγαλύτερη περιποίηση. Πόσο συχνά πρέπει για σένα η γυναίκα να ανανεώνει το μαλλί της και το χτένισμά της? Κάθε 1,5 μήνα. Α, είσαι τόσο extreme. Δηλαδή κάθε 1,5 μήνα να σκάς σπίτι σου και να έχεις ένα διαφορετικό μαλλί. Πρέπει να παίζουμε σε μεγάλες διαφορές. Δηλαδή να τα κόβει, να τα μακραίνει. Να βάζει το εξτέ, να το βγάζει. Και είσαι υπέρ της διαδικασίας αυτής? Σαφώς. Αν θέλει μια γυναίκα να αλλάζει συνέχεια, όπως εγώ που κάθε εβδομάδα αλλάζω τα μαλλιά μου, σαφώς. Είναι πολύ ωραίο. Άλλωστε, γι' αυτό μια γυναίκα επισκέπτεται και το κομμωτήριο. Για να αλλάζει τα μαλλιά της. Όσον αφορά, πριν κλείσω, το φλασάκι το οποίο έχεις επιλέξει εσύ, και θα μεταφερθώ στο ειδικό τμήμα για να μου πούν, εκεί πέρα το προτείνεις στις πελάτησες ανεπιφύλακτα? Βεβαίως, πάντα προτείνω στις πελάτησες μας. Αυτό έχει να κάνει και με τη δουλειά, δηλαδή μια κυρία η οποία δουλεύει σε μια τράπεζα θα μπορούσε πολύ έντονη ροζ λεπτομέρεια να έχει στο μαλλί? Θα μπορούσε, απλά δεν θα μπορούσε να την είχε τόσο έντονα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, ας πούμε, από την πίσω πλευρά ή στο πλάι, από τη μέσα πλευρά. Μπορούσε. Υπάρχουν τρόποι για να καμουφλάρεις κάτι extreme. Θέλω να συνεχίσετε να δίνετε εδώ τις συμβουλές. Θέλω να μου πεις τελικά, οι γυναίκες ή οι άντρες δέχονται πιο εύκολα συμβουλή και κάνουν πιο εύκολα αλλαγή στο μαλλί τους? Θεωρώ ότι πλέον όλοι θέλουν να κάνουν μια αλλαγή, και οι άντρες και οι γυναίκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή βλέπω κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό στο μαλλί της, και εσείς θα αναρωτιέστε, είναι εξτέ, είναι κάτι που μπαίνει και βγαίνει με το κοκαλάκι, είναι κάτι το οποίο χαλάει την τρίχα, δεν την χαλάει, πόσο γρήγορα γίνεται, ποια είναι τα χρώματα που παίζουν, ακολουθήστε να σας λύσω και αυτές τις απορίες. Και βλέπω. Και αν νομίζετε ότι εγώ δεν έχω τις δικές μου απορίες και δεν θα τους διακόψω, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Τι κοιτάνε εδώ τα παιδιά, Μαριάννα εδώ και Κωνσταντίνος, από το τμήμα των βαφών, αλλά και βεβαίως και των extreme χρωμάτων. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εδώ βλέπουμε τις καινούργιες τάσεις που επικρατούν το 2018-2019.
Βέβαια, εδώ έχουμε φύγει λίγο, Μαριάννα, στα πιο extreme, στα πολύ ιδιαίτερα. Κωνσταντίνε, αυτά που έτσι συνδυαστικά βλέπεις και επιμελείσαι. Θέλω να ξεκινήσουμε, μέχρι να μας πεις την άποψή σου, να πάμε λίγο και να πούμε από το τμήμα βαφής ποια είναι τα χρώματα τα οποία παίζουν φέτος, αν παίζουν τόσο πλατινέ, τόσο extreme, τόσο γυαλιστερά, αν το θέλεις, ή αν είμαστε σε πιο πάλα αποχρώσεις. Στο γενικό σύνολο. Μετά θα έρθουμε για τα φλασάκια και για τα πολύ ιδιαίτερα πράγματα που εκεί πέρα θα μας πεις τη γνώμη σου. Φέτος είναι η τάση της μόδας, είναι τα χάλκινα, τα ζεστά χρώματα, αλλά επικρατούν και τα ξανθά. Πάντα κοιτάμε το δέρμα της πελάτης σας και τι ακριβώς θέλει να κάνει. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πολύ ανοιχτό δέρμα, θέλει ένα πιο ζεστό χρώμα. Στο κεφάλι της, στο χρώμα των μαλλιών της. Για να γλυκύνει για να γλυκύνει και να της δώσει μια ζεστασιά. Τα ξανθά πάντα επικρατούν. Σαφώς. Έτσι κι άλλως έχουμε πει ότι το ξανθό μαλλί, αυτό το ιδιαίτερο, το μπάρμπι, είναι πάντοτε extreme και πάντοτε εντυπωσιακό. Είναι όμως λίγο και πιο δύσκολο στο να κρατηθεί το χρώμα, γιατί ξέρεις, ξανθό με ξανθό, βέβαια εκεί έχει να κάνει με την τεχνική. Εδώ στο MTS by Mimi, οι ειδικοί που είστε εσείς για τις βαφές στο τμήμα αυτό, το επιμελήστε επάξια. Οι ειδικοί έχουν το βασικό λόγο και ρόλο. Γιατί αυτό το ξανθό που λίγο ξεχνάει, που λίγο βγάζει κυτρινίλα, που λίγο γίνεται σπουργητέ κτλ., δεν είναι αυτό το πλατινέ. Το ξανθό και μέχρι ποιον τόνο για σένα είναι βατό και μπορεί να ανοίξει, να φτάσουμε το άσπρο που λέμε. Αναλόγως σε τι τόνο θέλει η πελάτησα, το ξανθό είναι πάντα της μόδας, απλά θα πρέπει και να έχει ένα ωραίο λαμπερό χρώμα, να έρχεται να κάνει τη ρίζα της το μήνα, γιατί τα ξανθά θέλουν και πιο πολύ περιποίηση. Σαφώς. Θα πρέπει να έρχεται να κάνει τις θεραπείες, γιατί πάντα το ξανθό το μαλλί έχει και μια ιδιαιτερότητα παραπάνω, θέλει μια ενυδάτωση, θέλει λίγο ενδυνάμωση της τρίχας για να υπάρχει αυτή η λαμπερότητα του μαλλιού. Θέλω να μου πεις αν τελικά ισχύει στο ότι για να πιάσει καλά η βαφή, γιατί δίνουμε και συμβουλές εδώ σήμερα από το MTS by Mimi, πρέπει το μαλλί να μην είναι φεσκολουσμένο και να είναι τουλάχιστον 2, 3, 4 ημερών. Αυτό το θέλουμε γιατί το κεφάλι της πελάτης σας, εάν είναι φρεσκολουσμένο, θα την ενοχλήσει αρκετά στο δέρμα της και δεν υπάρχει λόγος. Εμείς το θέλουμε το μαλλί να είναι 2 και 3 ημερών. Άρα στην ουσία δεν το θέλουμε για να πιάσει καλύτερα η βαφή, το θέλουμε για να μην ταλαιπωρηθεί το κεφάλι της πελάτης σας και την τζούξει ή δημιουργήσει δερματικά, για να λυθεί αυτή η παρεξήγηση και να την διασαφηνίσουμε. Επίσης θέλω να μου πεις, μπορούμε να φέρουμε και το πιο έντονο χρώμα με τη μία. Έχω εγώ λοιπόν το δικό μου και θέλω από αύριο να φύγω και να φύγω πλατινέ. Αυτό μπορεί να έρθει με τη μία ή καταστρέφεται το μαλλί? Αυτό εμείς είμαστε σωστοί κομμωτές και πάντα κοιτάμε την ποιότητα της τρίχας. Δηλαδή, όταν θέλει μια πελάτησα κάτι πάρα πολύ extreme, θα προσπαθήσουμε να της το δώσουμε μεν, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και την τρίχα της. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, προτιμάς να της πεις ότι θα φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο σήμερα και θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά ή στο επόμενο ραντεβού, παρά να καταστραφεί όλο το μαλλί και να το χάσει. Έρχομαι λίγο στον Κωνσταντίνο, γιατί όπως ξεκίνησα και με την κυρία Βίκη που της έχει κάνει αυτή την περίεργη του φίτσα, φέτος είναι πάρα πολύ μόδα και μπορεί να είναι extreme, αλλά τελικά συνηθίζεται είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά αυτά εδώ τα χρώματα, και να τα δείξουμε λίγο, τα οποία είναι ένα κομμάτι ακόμα, δηλαδή έχουμε άπειρα. Πότε τα προτείνεις, ποιες κυρίες είναι αυτές που θα μπορούσαν να τα έχουν και αν είναι εύκολα το να δημιουργηθούν, αλλά και στο να αφαιρεθούν? Γιατί σου λέω ότι μετά, αν γίνει αυτό το ροζ, φεύγει εύκολα από το μαλλί μου. Ναι, είναι πολύ εύκολο να φύγουν. Αυτά τα χρώματα πρέπει να γίνουν σε δεκαπαρισμένα μαλλιά. Σε δεκαπαρισμένα. Δεκαπαρισμένα. Άρα γι' αυτό παίρνουμε μικρές επιφάνειες. Είναι μικρές οι επιφάνειες. Φέτος είναι πολύ τα παστέλ. Ωραία. Όλα τα χρώματα, τα ελαφριά. Θεωρούμε παστέλ αυτά που είναι, παρόλο που είναι τόσο εντυπωσιακά και τόσο έντονα. Παστέλ. Είναι παστέλ. Συνδυάζονται με όλα τα χρώματα, δηλαδή σε ένα, όπως είπε πριν η Μαριάννα, σε ένα ξανθό.
ποιο από αυτά τα χρώματα θα έβαζες που να είναι μεν extreme, αλλά να μην είναι και τελείως αυτό που λέμε clone. Θα πρέπει να δούμε τα χρώματα της επιδερμίδας, το σχήμα του προσώπου. Άρα το κοιτάμε και αυτό. Κοιτάμε και αυτά για να βρούμε το τι ακριβώς μπορεί να πηγαίνει και να μπορεί να υποστηρίξει μια κυρία. Ποια είναι η πιο safe περιοχή για να πετάξουμε extreme τέτοιες φλασιές? Τα πλαϊνά, πίσω εσωτερικά, και όταν σηκώνει η κυρία το μαλλί ή κάνει κάτι διαφορετικό να φαίνονται, που να μην την κουράσει, γιατί ξέρεις, συνήθως τα έντονα πράγματα μας κουράζουν πολύ γρήγορα. Κάτι λοιπόν που να το βλέπει ή να το δείχνει όποτε θέλει αυτή. Πού θα της πρότεινες ότι πρέπει να τοποθετήσει μια μικρή τέτοια πινελιά? Για να μπορούμε να τα καμιφλάρουμε, θα μπορούμε να τα βάλουμε στα εσωτερικά των μαλλιών, όχι στην επιφάνεια, στα εξωτερικά των μαλλιών, ώστε θα μπορεί να τα πιάσει με ένα κότσο και να βγουν κάποιες αντάβιες με παστέλ χρώματα και να τα αναδείξει. Σαφώς. Αλλά μπορεί να πάει, αν έχει και κάποια πιο αυστηρή δουλειά που δεν επιτρέπονται αυτά, να κατεβάσει κάτω τα μαλλιά της και να κρυφτούν όλα. Είναι τεχνική η οποία γίνεται πολύ γρήγορα, δηλαδή αφού τελειώσουμε το βάψιμο των μαλλιών, μετά αυτό γίνεται και θέλει πολλή ώρα ή είναι πάρα πολύ γρήγορη η τεχνική? Εάν είναι ήδη αντικαπαρισμένα τα μαλλιά και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ανοιχτό αποτέλεσμα, σαν πέρασμα είναι 5 λεπτά. Αλλά άμα έχει μαύρο μαλλί, θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον. Θέλω να δω λίγο και αυτά από την άλλη πλευρά και έτσι να κλείσουμε. Θέλω να το δείξουμε λίγο αυτό. Εδώ πέρα δεν πηγαίνουμε σε τόσο παστόλ, πηγαίνουμε σε πολύ πιο έντονες αποχρώσεις και γενικότερα είναι μία μόδα που έτσι έχει έρθει πολύ γρήγορα κοντά μας, αλλά όμως να τονίσουμε ότι είναι για μικρές επιφάνειες. Θα σου άρεσε όμως, ας πούμε, ένα μαλλί αυτό ή αυτό το χρώμα ολόκληρο, που το έχουμε δει και αυτό? Θα μου άρεσαν αυτά τα χρώματα, αλλά σε μικρή επιφάνεια του μαλλιού. Δηλαδή, να μην έχει ένα μαλλί μακρύ ως το στήθος, ας πούμε, και να είναι όλο τόσο έντονο. Θα μου άρεσε σε κοντά μαλλιά, σε πιο extreme μαλλιά. Ναι, τόσο όσο. Τόσο όσο. Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δυο σας. Θέλω να συνεχίσετε το έργο σας. Σας διέκοψα λίγο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δώσαμε πολύ ωραίες προτάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.